Με οδηγό την παράδοση ετοίμασαν χειροποίητα προσδημένια τσουρέκια, αυγά και γιορτινές κατασκευές. Ο λόγος για το σύνδεσμο μελών γυναικείων σωματείων νομού Ηρακλείου, ο οποίος πραγματοποιήσε το καθιερωμένο Πασχαλινό Παζάρι στο αίθριο της Λότζια. Να ακολουθήσουμε την παράδοση, να πούμε στον κόσμο ότι μπορούμε και σήμερα ακόμα να βάψουμε κόκκινα αυγά με τον παραδοσιακό τρόπο. Και το ξέρετε, το ριζάρι, το γνωστό. Εμείς όμως εφέτος κάναμε και μια καινοτομία. Βάψαμε κόκκινα αυγά, δανειστήκαμε ένα άλλο τρόπο που κάνουν στην Κεφαλονιά. Φέραμε βρύα από την Κεφαλονιά, όπου βάψαμε κατακόκκινα αυγά, εξαιρετικά. Για το παζάρι των Πασχαλινών αυγών χρησιμοποίησαν ως φυσική βαφή το ριζάρι και όχι μόνο, ακολουθώντας τα έθιμα του τόπου με απότερο σκοπό να συμβάλλουν στην προετοιμασία του Πασχαλινού τραπεζιού. Εδώ οι κυρίες όλες έχουν αφιερώσει χρόνο και προσφορά για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα τα οποία μπορείτε να αγοράσετε για το καλό, σε συμβολική τιμή πάντα. Ένα καινούριο που κάναμε είναι ότι φέτος ζυμώσαμε παραδοσιακά τσουρέκια, πασχαλινά, με τον τρόπο τον παραδοσιακό, το γνωστό με το προζύμι. Ωστόσο φτιάξαμε μοσχοβολημένα ψωμιά, τα οποία όπως ξέρουμε έχουν διάρκεια. Εκτός από αυτά έχουμε τα παραδοσιακά μας τα αυγά. Με μεράκι και καλή διάθεση, μέλη του σωματείου εντυπωσίασαν με τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, δράση που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Είναι μια χαρά, διότι πάει πάρα πολύ καλά το παζάρι. Βάλαμε και την καινούργια αυτή τα ψωμιά. Το διαδίζομαι κάθε χρόνο. Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα από το παζάρι θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Είναι πολύ σχηδής ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς τα χρήματα αυτά. Και κυρίως για την κακοποίηση, είναι πια ένα φαινόμενο που αγγίζει τους πάντες, εμάς και το γείτονά μας και τον κάθε γείτονα σε όλο τον κόσμο.